Μεταφερόμαστε ξανά στην Αττική. Πάμε στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, εδώ στους Αχαρνέθς. Θα βρούμε την Βαλεντίνα Καραγεωργίου, μια περιοχή από την οποία πέρασε η φωτιά και από την οποία έχουν καεί σπίτια και έχουν χαθεί περιουσίες. Και να πούμε ότι η Βαλεντίνα, επειδή είναι όλες αυτές τις μέρες στις φωτιές, χθες πραγματικά Βαλεντίνα έκανε καταπληκτική δουλειά, γιατί πρέπει να λέμε ότι οι συνάδελφοί μας είναι έξω μαζί με τους δημοσιογράφους και οι τεχνικοί, οι οποίοι δίνουν το παν για την ενημέρωση των τηλεθεατών. Έλα, Βαλεντίνα, ο λόγος σένα. Είσαι στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Βρισκόμαστε στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, εδώ που πέρασε και από εδώ η καταστροφική φωτιά. Βλέπαμε πως και όλο το βράδυ γινόταν μια τεράστια μάχη στην συγκεκριμένη περιοχή με τεράστιες αναζωπηρώσεις. Και θέλω λίγο να δείτε τώρα την εικόνα. Πέρασε από αυτό το σημείο, είναι πραγματικά εμφανές. Ακόμη το σπίτι αυτό καπνίζει, παραδόθηκε στις φλόγες και έχει καταστραφεί ολοσχερός. Ακόμη μέσα στο σπίτι, όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα που σας δίνει ο Μάριος ο Βούρος, συνεχίζουν και επιχειρούν οι πυροσβέστες με τις μάνικες, προσπαθούν να σώσουν ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί. Μάλιστα, μιλήσαμε πριν από λίγο και με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία βρέθηκε εδώ, είχε κενώσει, όπως μας είπε, τον οικισμό, σύμφωνα και με την οδηγία που είχε δοθεί από το 112. Τώρα όμως η γυναίκα ήρθε και είδε την περιουσία της καμένη, κατεστραμμένη, καθώς έχει πραγματικά καεί. Μάριο, βοήθησε με λίγο να δείξουμε όλη την εικόνα εδώ. Έχει πραγματικά καεί όλο το χωράφι το οποίο ανήκε στη συγκεκριμένη κυρία. Είναι ένα τεράστιο, έτσι, χωράφι, είναι μια τεράστια δασική έκταση. Υπήρχαν πολλά πεύκα από ό,τι βλέπω τώρα. Το μόνο που έχει μείνει είναι στάχτες και αποκαίδια. Πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ αποπνικτική. Η μυρωδιά του καμένου νιώθω ότι είναι αυτό που κυριαρχεί εδώ και αυτό έτσι που μας αφήνει μια πολύ άσχημη αίσθηση σε συνδυασμό και με τα πύρινα μέτωπα. Δηλαδή, ακόμη και εδώ που δεν έχουμε μια πολύ ενεργή εστία, βλέπουμε πως η καταστροφική φωτιά άφησε πολύ γερά το αποτύπωμά της. Είναι πραγματικά μια πολύ άσχημη εικόνα. Μα βλέπετε, είναι και άλλα σπίτια που έχουν καεί, Βαλεντίνα, Μάρια, έτσι, στον συγκεκριμένο οικισμό. Ναι. Θα επιχειρήσουμε να ανεβούμε λίγο εμείς και πιο πάνω για να σας δώσουμε μια καλύτερη εικόνα, όπου αυτό είναι εφικτό, χωρίς εννοείται να ενοχλούμε τη δουλειά των πυροσβεστών, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ κάνουν την δουλειά τους. Έχουμε δει και πάρα πολλούς εθελοντές, οι οποίοι έρχονται με ό,τι δυνάμεις έχουν, ακόμη και ένα μπουκάλι νερό θέλουν να προσφέρουν και στους συνανθρώπους τους να βοηθήσουν. Βλέπετε, θα σας δώσουμε μια καλύτερη εικόνα μέσα από το σπίτι. Δεν ξέρω, Μάριε, αν μπορείς λίγο έτσι να δείξουμε. Βλέπουμε με την μάνικα της πυροσβεστικής προσπαθούν. Υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες μέσα από ό,τι βλέπω. Βλέπω κάποιες φλόγες, κάποια καντιλάκια που καίνε. Είναι ένα πολύ μεγάλο οίκημα. Από όσο μπορώ και εδώ να ξεχωρίσω, υπήρχε πολύ πυκνή βλάστηση με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, με το που άρπαξαν όλα τα φυτά, όλα τα δέντρα τα οποία υπήρχαν, να λαμπαδιάσει το σπίτι και να γίνει στάχτη. Είναι μια πολύ άσχημη εικόνα που δυστυχώς δεν είναι μόνο εδώ. Την έχουμε δει σε όλα τα μέτωπα από όπου πέρασε η καταστροφική φωτιά. Και χθες καταγράφαμε πολύ άσχημες εικόνες και στην περιοχή της Φυλής. Τώρα, μάλιστα, βλέπουμε πως η φωτιά συνεχίζεται, κατευθύνεται και μένεται. Γιατί να σας πω πως υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι, πνέουν δυνατοί οι άνεμοι αυτή την στιγμή. Και η φωτιά έχει περάσει πλέον από όσο γνωρίζουμε και προς τον Εθνικό Οδρυμό της Πάρνηθας. Και το δυστυχές είναι πως και η σημείο, το οποίο δεν είχε καταστραφεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ούτε στην πυρκαγιά του 2007, ούτε στην πυρκαγιά του 2021. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το μέτωπο από εκεί. Πηγαίνει, οδεύει η φωτιά από ό,τι μπορούμε να δούμε και από εδώ που είμαστε, γιατί είναι ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο, το οποίο έχει καλύψει όλο τον Αττικό ουρανό. Πρέπει να κατευθύνεται προς το τελεφερίκ και προς το καζίνο που έχει δοθεί και εντολή εκένωσης. Μάλιστα, Μάρια, αν μπορείς να δείξουμε λίγο, πετούν και τα εναέρια μέσα, η συμβολή των οποίων είναι πραγματικά τεράστια. Βέβαια, η πολύ δυνατή άνεμη και η μειωμένη ορατότητα δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο των εναέριων μέσων. Σαφώς όμως και των επίγειων δυνάμεων. Είναι πολύ δύσκολη η ορατότητα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο. Βλέπω εδώ κόσμο, συνεχίζουν να έρχονται και οι πυροσβέστες εδώ, προκειμένου να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Αν και βλέπουμε πως η φωτιά έχει κατακάψει τα πάντα, μιλάμε για πολύ άσχημες εικόνες. Και οι άνθρωποι αυτοί τους συναντάμε από χθες, από όταν ξέσπασε η φωτιά που βρεθήκαμε εδώ, γύρω στις 12.30 με 1. Έβλεπε τον τρόμο, τη θλίψη και την απογοήτευση στα μάτια του.
τους. Και αυτό είναι εγώ που κρατάω έτσι σαν μια εικόνα, γιατί εκτός από τις εικόνες που μεταφέρουμε, θέλουμε να σας μεταφέρουμε λίγο και το κλίμα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τεταμένο το κλίμα, να βλέπουν οι άνθρωποι περιουσίες χρόνων, τα σπίτια τους, τα οικόπεδά τους, τα χωράφια τους να καίγονται. Μάλιστα, βλέπαμε συνεχώς ανθρώπους με λάστιχα στα χέρια να προσπαθούν να σβήσουν ό,τι σβήνεται, να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Είδαμε και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα, τα οποία έτσι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες. Μαζί με κατοίκους, με πριόνια στα χέρια, βάζαν κλαδιά κορμούς δέντρων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν κάποιους φραγμούς, να μπει έστω ένα φρένο, όπου αυτό φυσικά ήταν δυνατόν. Να θυμίσουμε όμως πως έχουν δοθεί εντολές εκένωσης από το 112 και όσοι πολίτες βρίσκονται σε όλες αυτές τις περιοχές που αναφέρουμε από εχθές θα πρέπει να τις εκενώσουν. Γνωρίζουμε πως όλοι θέλουν να μείνουν, να βοηθήσουν. Κανείς δεν θέλει να καεί το σπίτι του προφανώς. Ωστόσο, αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Το λέμε και το ξαναλέμε και το λέμε εμείς εκ του ασφαλούς που μπορεί να βρισκόμαστε εδώ και να μην είναι οι δικές μας περιουσίες. Ωστόσο, όλοι θα πρέπει να υπακούσουμε σε αυτό. Κάνουμε και εμείς έκκληση μέσα από το ρεπορτάζ, γιατί η ανθρώπινη ζωή μετράει πάνω απ' όλα και βλέπουμε έτσι και πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να βοηθήσουν ηλικιωμένους, να προσπαθούν να βοηθήσουν τους γονείς τους, ίσως να τους μεταφέρουν. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που με τα κατοικίδια τους στα χέρια έπαιρναν και τα κατοικίδια άλλων σπιτιών που έβλεπαν. Ακόμη και χελώνες τους είδαν να παίρνουν φεύγοντας, που και αυτές προσπαθούσαν να βρουν το δρόμο έτσι ώστε να μην καούν. Είναι πραγματικά εικόνες αποκάλυψης αυτές που καταγράφουμε. Βλέπουμε συνεχώς πετούν τα εναέρια μέσα και κάνουν ρήψεις, κατεβαίνουν, γεμίζουν και άμεσα επιστρέφουν στο μέτωπο. Το μέτωπο αυτό το οποίο είναι ενεργό και βρίσκεται στην Πάρνηθα αυτή τη στιγμή και λόγω των ισχυρών ανέμων παίρνει πολύ μεγάλη έκταση. Είναι αυτό που παρατηρούσαμε και εχθές το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα, που είχαμε μια καλύτερη εικόνα, μια βελτίωση κάπως, γιατί μέχρι και περίπου στις 12:00 βλέπαμε όλη την τεράστια κορυφογραμμή πραγματικά που είχε κυκλώσει την περιοχή της Φυλής από το Μενίδη, έφτανε μέχρι και σχεδόν τον Ασπρόπυργο σε μέτωπο να φτάνει και προς την Πάρνηθα. Και αυτό που λέγαμε είναι πως είχαν κοπάσει άνεμοι, είχαμε δηλαδή αυτή την επιβεβαίωση από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες πως ναι μεν θα κοπάσουν οι άνεμοι, ωστόσο και πάλι από τις πρώτες πρωινές ώρες γύρω στις 4 με 6 και πάλι, που ήταν πολύ κρίσιμες γιατί δεν είχαμε τη συνδρομή των εναέριων μέσων, και πάλι όμως βλέπαμε πως με τις έντονες ρηπές το μέτωπο ξεκινούσε να αναζωπυρώνεται, και βλέπουμε πως αυτό συμβαίνει και σήμερα. Παρά το γεγονός ότι είχαμε μία μικρή έτσι καλύτερη βελτίωση χθες το βράδυ, επιβεβαιώνεται όμως πως και σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Και όσο περνούν οι ώρες, θέλω λίγο, Μάρη, να με βοηθήσεις, να πάμε λίγο και από εδώ να δείξουμε λίγο την εικόνα. Αυτό που σας έλεγα είναι πως μετρά ο χρόνος αντίστροφα. Και αυτό, και Βαλεντίνα, μέχρι να δείξετε όλους την εικόνα, συγγνώμη, και επειδή αναφέρθηκε στους ανέμους, να πω ότι έχει ανεβάσει στις 3:20 το μεσημέρι ο Θοδωρής ο Κολυδάς, ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ένα tweetάρισμα, έχει κάνει ένα tweet, ότι το πεδίο των ανέμων το επόμενο τριήμερο, με δεδομένα ανά ώρα, και έχει ένα χάρτη, υπάρχει, λέει, μπορεί να υπάρχει εξασθένιση στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αλλά στην Αττική, μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, θα έχουμε 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Μέχρι αύριο το μεσημέρι, δηλαδή. Ναι. Καταλαβαίνουμε πως είναι πολύ δυνατοί οι άνεμοι. 6 και 7 μποφόρ και κατά ρηπές να φτάνουν ακόμη και τα 8 και τα 9 μποφόρ είναι πολύ βοηθητικές για να εξαπλωθεί η φωτιά. Και αυτό είναι και έτσι το μεγάλο στοίχημα, γιατί ναι, μεν μπορεί οι επίγειες δυνάμεις αλλά και οι εναέριες να επιχειρούν συνεχώς σε όλα τα μέτωπα και τα σημεία. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τον άνεμο. Είναι αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που αλλάζει συνεχώς την φορά της φωτιάς. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ έντονα εχθές βράδυ με την κάμερα του Sky, που καταγράφαμε από ένα λίγο πιο μακρινό σημείο την συνολική εικόνα του μετώπου και βλέπαμε πως από τη μια στιγμή στην άλλη είτε στρεφόταν προς τα δυτικά είτε προς τα ανατολικά το μέτωπο της φωτιάς, και μάλιστα πολλές φορές, και αυτό επιβεβαιώθηκε από το πέρασμα του πύρινου μετώπου από τον Αηγιάννη Ρώσο, είναι πως η φωτιά κατέβαινε και προς τους οικισμούς. Βλέπαμε λοιπόν πως και τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση και προς αυτόν τον οικισμό, ο οποίος έχει πληγεί και άλλα
τα σπίτια και πιο πάνω τα οποία έχουν πληγεί. Μάρια, δείξε λίγο έτσι να σας δείξουμε πώς είναι η ατμόσφαιρα. Έχει κυριολεκτικά καλυφθεί από ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο. Έχει αυτή την πορτοκαλί αίσθηση, έχει κρυφτεί και ο ήλιος και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα είναι πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα, δηλαδή έχουμε περάσει τις 4 με 4,5 αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω κοιτάξει το ρολόι μου και βλέπουμε πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα γιατί όσο νυχτώνει είναι 6 παρά 20 τα εναέρια μέσα. Είναι 6 παρά 20, έχουμε χάσει και εμείς πραγματικά το χρόνο. 6 παρά 18 επομένως, για την μειώνεται. Ακρίβεια, Βαλεντίνα. Ναι. Οπότε τα εναέρια μέσα έχουν ακόμη 2 ώρες. Επομένως, ο χρόνος μειώνεται. Έχουν μόνο 2 ώρες. Βλέπουμε βέβαια πως και σήμερα το πρωί επιχείρησαν ακόμη και νωρίτερα, πριν σχεδόν καλά-καλά εξημερώσουν. Επαναλαμβάνουμε ότι στη συγκεκριμένη πυρκαγιά μπορούν να επιχειρήσουν αυτή τη στιγμή μόνο ελικόπτερα. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν Καναντέρ. Λοιπόν, Βαλεντίνα, πάρε μία ανάσα για το συγκλονιστικό ρεπορτάζ το οποίο μας μεταδίδεις. Εμείς πάμε να βρούμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Ο Χρήστος έχει φτάσει στην Αγία Παρασκευή. Εκεί όπου αποτυπώνεται βεβαίως και το μέγεθος της καταστροφής, το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς από τον οικισμό. Έλα, Χρήστο. Πραγματικά οι εικόνες που αντικρίζει κανείς είναι συγκλονιστικές. Κρανίου τόπος λοιπόν έχει γίνει εδώ η περιοχή. Κάηκαν τα πάντα. Ό,τι ήταν στην πυρκαγιά και δεν μπόρεσε να σωθεί έχει καεί. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα τους ανθρώπους οι οποίοι αποσβολωμένοι βλέπουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτή η περιουσία που βλέπετε, όπως μας είπαν οι άνθρωποι εδώ πέρα, θα το ξεκαθαρίσω, δεν είχε καθαριστεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν να είχε τόνους η έφλεκτη ύλη στην ουσία για την πυρκαγιά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να καεί πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, βλέπετε ότι κάηκαν και κάποια αυτοκίνητα και κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν μέσα σε αυτόν τον χώρο. Είναι ένα από τα πολλά σημεία καταστροφής όπου έχουμε εδώ στην Αγία Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι η περιοχή η οποία έχει πληγεί περισσότερο από αυτήν την καταστροφική φωτιά που έχει πλήξει την Αττική. Αυτή λοιπόν τώρα η εικόνα. Οι άνθρωποι αυτοί το μεσημέρι, το πρωί μάλλον, είχαν φύγει. Αρκετοί κάτοικοι έμειναν στα αυτοκίνητά τους τη νύχτα, όπως μας είπαν, διότι έβλεπαν τη φωτιά να έρχεται. Από την άλλη, κάποιοι γύρισαν πίσω γύρω στις 10, οπότε ξεκίνησε αμέσως μετά αυτή η μεγάλη καταστροφή. Βλέπετε, εκτός λοιπόν από τα αυτοκίνητα, έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί επιχειρήσεις εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν αρκετές ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν μετά τις 10 το πρωί, οπότε ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, περικύκλωσε από παντού το χωριό, από 3 διαφορετικά σημεία, ήρθε η φωτιά μέσα στο χωριό, παρότι υπήρχαν πυροσβέστες, υπήρχαν τα εναέρια μέσα εκείνη τη στιγμή, τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν, υπήρχαν και αρκετοί εθελοντές. Δυστυχώς η ζημιά έχει γίνει και όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλη για τους κατοίκους εδώ της περιοχής, οι οποίοι τώρα έχουν επιστρέψει σιγά σιγά προκειμένου να δουν τις ζημιές που έχουν υποστεί. Είναι η περιουσία τους, είναι ο τόπος όπου έχουν ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ακούτε και τα εναέρια μέσα, όπως σας λέγει η Βαλεντίνα, τα οποία επιχειρούν ακόμα και τώρα προκειμένου να πάνε προς την πλευρά της Πάρνηθας, εκεί όπου είναι το μέτωπο σε εξέλιξη, και βλέπουμε και από εδώ τους καπνούς που έχουν πνίξει την ατμόσφαιρα. Μπορεί σε μεγάλο μέρος Αττικής, από ό,τι πληροφορούμαστε και εμείς από μηνύματα τηλεθεατών, να έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα. Εδώ όμως είναι αποπληκτική. Πραγματικά δεν μπορείς να κάτσεις. Όχι μόνο από τη φωτιά στην Πάρνηθα, αλλά και από το καμένο πλαστικό, από τα καμένα αντικείμενα τα οποία έχουμε μέσα στα σπίτια. Ο κόσμος τώρα, επαναλαμβάνω, σιγά σιγά έρχεται προκειμένου να δει το τι συμβαίνει. Βλέπει τις εικόνες, είναι συγκλονισμένος, είναι σοκαρισμένος. Αυτό το οποίο ζητούν είναι να δοθεί κάποια πρώτα χρήματα, μια πρώτη βοήθεια από την πλευρά της πολιτείας, αν και είναι νωρίς, αυτό μας ζητούν να μεταφέρουμε και θα το μεταφέρουμε, προκειμένου να μπορέσουν και πάλι να χτίσουν τις ζωές τους. Κάποιοι δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία, είναι μεγαλύτεροι άνθρωποι της ηλικίας, όπως μας είπανε, δεν μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία να ξεκινήσουν και πάλι να χτίζουν την ζωή τους. Κάποιοι άλλοι όμως θέλουν αυτή τη βοήθεια από το κράτος, προκειμένου να μπορέσουν να φτιάξουν και πάλι τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τις επιχειρήσεις τους. Έχουν καεί και στάνες, που επίσης είναι βασικό, διότι είναι το εισόδημα για κάποιους κτηνοτρόφους εδώ της περιοχής από τις στάνες. Συνομίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έκλαιγε το πρωί μπροστά σε μένα.
εμένα για το ότι είχε κατακαεί η στάνη του. Μου λέει περισσότερο θα κλάψω επειδή κάηκε η στάνη μου παρά το σπίτι μου. Καταλαβαίνετε πώς το λέει ο άνθρωπος αυτός, γιατί από εκεί ήταν το εισόδημά του όλο. Δεν έχει κάπου αλλού εισόδημα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο θέλουν είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις. Τώρα λοιπόν σιγά σιγά ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών, τώρα που έχει περάσει η φωτιά εδώ από την περιοχή. Βέβαια, όπως μπορείτε να δείτε στο βάθος, όσο ναι. μπορείτε να δείτε, τα εναέρια μέσα συνεχίζουν να επιχειρούν. Όπως είπατε και με τη Βαλεντίνα, μέχρι τις 8.30-9 παρά θα υπάρχουν εναέρια μέσα τα οποία θα προσπαθούν να περιορίσουν αυτή την δύσκολη δασική πυρκαγιά στην Πάρνηθα, στον προστατευόμενο αυτό δρυμό. Με δεδομένο βέβαια ότι η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι όπως μου μετέφερε πριν από λίγη ώρα και αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει εφόσον αφήσουμε στην άκρη την φωτιά η οποία είναι τώρα μέσα στην Πάρνηθα, πρέπει μέσα στη νύχτα τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να περάσουν όλο το μέρος όπου πέρασε το πύρινο μέτωπο, προκειμένου να καθαρίσουν τις τελευταίες μικρές αιστείες, γιατί όπως μου είπε και το είπατε και πολύ σωστά εσείς, και αυτό μου μεταφέρθηκε από την πυροσβεστική, και τις επόμενες ημέρες μέχρι τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν άνεμοι, δηλαδή έστω και τα 3 και τα 4 μποφόρ τα οποία θα υπάρχουν μπορεί σε 48 ώρες από σήμερα να έχουν δημιουργήσει μια αναζωοπήρωση η οποία θα προβληματίζει τις αρχές. Ευνοούν τις αναζωοπήρωσεις, Χρήστο, ισχυροί άνεμοι. Ακριβώς, σε κάθε περίπτωση αυτό το γνωρίζουμε, γι' αυτό και πολύ σωστά λες ότι από εδώ και πέρα μέρημνα της πυροσβεστικής είναι τα πεζοπόρα τμήματα να περάσουν από τις περιοχές όπου έχουν καεί ή έχει καεί μέρος αυτών των περιοχών. Ακριβώς. Όπως είναι η Αγία Παρασκευή στην οποία βρίσκεσαι, για να μπορέσουν να περιορίσουν και να σταματήσουν τελείως και αυτές τις μικροαιστείες που αποτελούν κίνδυνο αναζωοπήρωσης. Ακριβώς. Πρέπει να μπουν σε όλα τα σημεία. Αυτό μου λέει είναι το μεγάλο μας, ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη στιγμή. Αν αφήσουμε το κομμάτι της Πάρνηθας, θα σε παραλαμβάνω. Μου λένε ότι είναι μεγάλο το μέτωπο το οποίο έχει πλήξει την περιοχή, με αποτέλεσμα να χρειάζεται αρκετές ώρες και ημέρες προκειμένου τα πεζοπόρα τμήματα να φτάσουν σε αυτά τα σημεία. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν σημεία όπου υπάρχει καμένο και άκαυτο σχεδόν ταυτόχρονα. Μπορεί από εκεί να προκληθεί με μια σπίθα μια φωτιά. Όπως το ζήσαμε και το πρωί, όπου το λέγαμε και νωρίτερα στην προηγούμενη σύνδεση, που περίπου βλέπαμε 300 μέτρα μπροστά μας τη φωτιά και ξαφνικά τη βλέπαμε 300 μέτρα πίσω μας. Αυτό λοιπόν το θερμικό φορτίο σε συνδυασμό με τον αέρα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να μπουν τα πεζοπόρα τμήματα και είναι η μεγάλη αποψινή μάχη. Αφαιρώ στην άκρη να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στο κομμάτι της Πάρνηθας, το οποίο κατά κύριο λόγο εκεί θα επιχειρούν μέχρι τις 9 παρά 10 τα εναέρια μέσα, τα οποία είναι κυρίως τα ελικόπτερα, όχι Καναντέρ, είναι τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν, είναι τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ και είναι και τα ελικόπτερα Έριξον, όπως αυτό το οποίο βλέπετε, με τη βοήθεια του απόνα του Δάρμα, τα οποία όλα αυτά μεταβαίνουν στην περιοχή της Πάρνηθας. Λοιπόν, Χρήστο, πάρε μια ανάσα και εσύ. Θέλω να πω ότι εντάξει, τέλος πάντων, κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ τώρα στο ενδιάμεσο, έως πολύ για την ακρίβεια. Οι πυροσβέστες δίνουν πολύ σκληρή μάχη. Η φράση που μου περιγράφει ένας φίλος εδώ είναι ότι είμαστε σε πόλεμο. Γιατί για τους πυροσβέστες, για την πυροσβεστική, αυτός είναι ένας πόλεμος. Προφανώς είναι ένας πόλεμος, γιατί είναι σε όλη τη χώρα. Επίσης, συνάδελφος του συγκεκριμένου ανθρώπου με τον οποίο συνομιλώ ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο επεισόδιο που μας έλεγε ο Σωτήρης Μπαρσάκης, που πήγαν κάποιοι εντός εισαγωγικών γνωστοί, αέγνωστοι ξέρω. Και τους έβαλαν τις φωνές. Και τους έβαλαν τις φωνές. Στο ενδιάμεσο, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια δικαιολογημένη αγανάκτηση από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να καίγονται και να κινδυνεύουν. Αλλά άσχετοι άνθρωποι οι οποίοι περιφέρονται εκεί, εδώ είναι και δουλειά της αστυνομίας να περιφρουρήσει και το έργο των πυροσβεστών.